Στο γήπεδο της Γέργερης, η Δαμάσια ήταν εκείνη που δημιούργησε κινδύνους στην εστία του Ρούβα στα πρώτα λεπτά. Με τον Νιατράκη να σταματά το κοντινό σουτ του Ανδρέα Κόκκινου, ενώ ήταν σε ετοιμότητα και στην προσπάθεια του Ζερβάκη λίγο αργότερα. Οι γηπεδούχοι απάντησαν στις ευκαιρίες, με τον Κουτσογιαννάκη στο 10ο λεπτό να σουτάρει και τον Χατζηδάκη να απομακρύνει σε κόρνερ. Ενώ μετά την εκτέλεση του κόρνερ από τον Άνο Γιαννάκη, η κοντινή κεφαλιά του Καλεμάκη σταμάτησε στο κάθετο δοκάρι. Ο Ρούβας ανέβασε κι άλλο το ρυθμό του στη συνέχεια και είχε καλές στιγμές με τον Πυρουνάκη και τον Κουτσογιαννάκη. Ενώ λίγο πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο, δύο φορές ο Χατζηδάκης κράτησε απαραβίαση την αιστεία του σε προσπάθειες του Ανογιαννάκη με τη βοήθεια και του Δοκαριού και του Απλαδά. Στο δεύτερο ημίχρονο, η ομάδα του Νίκου Τσερεβελάκη μπήκε δυνατά με τον Χριστοφοράκη να έχει δύο πολύ καλές ευκαιρίες και την Δαμάστα από την πλευρά της να απειλεί με τους Γκιουλμιχάλη και Γιάννη Κόκκινο. Ο Ρούβας είχε κλασικές ευκαιρίες στο 63 με τον Χατζηδάκη να διώχνει εντυπωσιακά σε φάουλ του Πυρουνάκη και τον τερματοφύλακα της Δαμάστας να μείνει ανίκητο σε προσπάθειες του Άνου Γιαννάκη στο 88 και του Πυρουνάκη στο 90. Στις καθυστερήσεις σε μια αντεπίθεση με τον Κωστάκη, η ομάδα του Δημήτρη Κόκκινου δημιούργησε μεγάλο κίνδυνο με τον Καλεμάκη να διώχνει σε κόρνερ και στο 93 σε μια τεράστια ευκαιρία σε σου του Σκούφου, ο Χατζηδάκης με τρομερή επέμβαση και στη συνέχεια το δοκάρι στέρισαν τον γκολ της νίκης για τον Ρούβα. Το τελικό 0-0 βρήκε τις δύο ομάδες να αποχωρούν μέσα σε εξαιρετικό κλίμα, ενώ στη συνέχεια ο παράγοντας του Ρούβα Γιάννης Μανιαδάκης παρέθεσε δείπνο φιλίας στην αποστολή της Δαμάστας.